κάτι που εκράτησα τώρα από την ωραία ανάγνωση που έκαμε ο αναγνώστης μας του βίου του Αγίου Χαραλάμπους, του γυραλαίου και του γυρεότερου μάρτυρος που έχει η Εκκλησία μας, είπε ένα λόγο ο Άγιος Χαράλαμπος όταν τον έγδερναν οι δήμοι, που με το θαύματα που έκαμε στη συνέχεια το Πνεύμα το Άγιον στους δημίους, κατόρθωσαν ακόμη και αυτοί να πιστέψουν, και δια της πίστης των δημίων και των κακούργων που του έκαναν όλα αυτά τα βασανιστήρια, όλη η περιοχή της Μαγνησίας σιγά σιγά μετεστράφει στην Ορθοδοξία, στο Χριστιανισμό. Τι ωραίο λόγο είπε ο Άγιος όταν επονούσε 107 ετών, και να τον ιδέρνουν με σιδερένιες χτενιές τη σάρκα του. Και εκείνη την ώρα που εμείς να μπούμε στη θέση του, θα είμαστε θυμωμένοι, θα πονούσαμε τόσο που δεν θα ευγάζαμε γκίχ, θα εστρέφετουν η καρδία μας εναντίον αυτό που μας εβασανίζαν, θα γενόμεθα έξω φρενών με αυτούς που έδωσαν τις διαταγές να μας βασανίσουν για την πίστη μας, όχι για κανέναν κακούργημα. Αυτός είχε τέτοια κατάσταση στην καρδία του πληροφορίας του Αγίου Πνεύματος, τόσο εγλύκαινε την καρδία του το Άγιο Πνεύμα, που όχι μόνο δεν διαμαρτύρεται, δεν έβριζε, δεν εφώναζε, δεν έβγαζε καμία γραυγή κατά των κακούργων που τον εβασάνιζαν, αλλά τους έλεγε να είστε συγχωρημένα και ευλογημένα παιδιά μου, τους έλεγε και παιδιά μου, διότι τους λέει τις γυραλές μου σάρκες τις καθαρίζετε και ανανεώνετε η ψυχή μου. Αυτό για μας τι σημαίνει? Σημαίνει ό,τι ηλικία και να έχουμε, πρώτα όσοι εμπήκαμε σιγά σιγά στα έτη του γυραλαίου, όχι τα 100 και πλέον του Αγίου Χαραλάμπους, αλλά άμα περάσεις τα 50 αρχίζεις προς τα γυρατιά να πηγαίνεις. Τι σημαίνει αυτό για μας που μπήκαμε στα 50 και μετά? Να αγαπήσουμε τα γυρατιά μας, να αγαπήσουμε τους πόνους των γυρατιών, εάν έχουμε και κάποια ασθένεια ή αναπηρία ή κάποια άλλη δοκιμασία σωματικά, να την αγαπήσουμε διπλά αυτή, διότι όσο φθείρεται το σώμα, εάν έχουμε υπομονή, η υπομονή, λέει ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, φέρνει ταπείνωση. Και η ταπείνωση φέρνει προσευχή. Και η προσευχή φέρνει το Άγιο Πνεύμα και γλυκαίνεται η καρδιά, και αυτήν τη γλύκα την μεταδίδει στο σώμα. Και μετά ο άνθρωπος, όσο και να υποφέρει σωματικά, είναι τέτοια η χαρά του που δεν μπορεί κανένας πόνος να νικήσει αυτήν τη χαρά. Και αντέχεται ο πόνος, και να μην πω ότι μερικούς που εγνώρισα, πολύ πονεμένους ανθρώπους, όπως τους λεπρούς της Αθήνας, όταν άκουσαν ότι έπιασαν λέπρα από τη χαρά τους, έπεσαν κάτω από το κρεβάτι. Και αν τους ερώτησα, μα γιατί εχαίρεσαι του? Εμείς θα το βλέπαμε και σαν κατάρα αυτό το πράγμα και σαν τιμωρία Θεού. Λέει, όχι, λέει, μεγάλος σταυρός, αυτό σημαίνει μετά μεγάλη Ανάσταση. Να πως σκέφτονται οι Άγιοι. Εμάς εχάλασε ο νους μας. Και μου λένε, σαν την υγεία δεν έχει. Και τους απαντώ, σαν την αγάπη δεν έχει. Δεν έχεις αγάπη, τι να κάνεις την υγεία? Θα δαγκάνεις το διπλανό σου και θα σου φταίνε όλα. Και το πρόβλημα δεν θα είναι η υγεία, θα είναι η αρρώστια της ψυχής. Το ότι δεν υπάρχει αγάπη, το ότι δεν υπάρχει υπομονή, που είπαμε η υπομονή γεννά ταπείνωση, και η ταπείνωση προσελκύει την προσευχή, και η προσευχή φέρνει το Πνεύμα του Άγιον και κάνει κατοικητήριον στην καρδία και την καθαρίζει και τη φωτίζει και την αγιάζει. Και όλα αντέχονται και τα απολαμβάνεις όλα τα δυσάρεστα. Και δεν είναι μόνο οι αρρώστιες, οι αναπηρίες, οι συποχαντίες, οι πόνοι και τα προβλήματα των παιδιών μας
και των δικών μας και των οικείων μας, ο πόνος της πατρίδας μας σκλαβωμένης καθημερινά να βλέπεις την τουρκική σημαία των πενταδάχτυλων και να μένεις μέσα σε μια γραμμή που ξαφνικά σου λένε είσαι στη Δένια και έγινες ακρίτας και βλέπεις έναν πενταδάχτυλο να λειτουργεί τον. Όλα αυτά είναι πόνος, όλα αυτά είναι τραύματα, άλλα της ψυχής, άλλα του σώματος. Πολλές φορές και των δύο υλικών του ανθρώπου, και της ψυχής και του σώματος. Εάν όμως έχουμε λίγο από τη διάθεση, από τον πόθο, από τη χάρη του Αγίου Χαραλάμπους, όλη αυτή η πόνη, είτε είναι σωματική είτε ψυχική, γίνονται αφορμή σιγά σιγά και εμείς να γευτούμε λίγο την αγιότητα του Αγίου Χαραλάμπους. Όταν επήγαν μερικές πολύ καλές μοναχές να γνωρίσουν ένα σύγχρονο Άγιο στην Αίγινα, τον οποίο ονόμαζαν οι Αιγινοί, που έκαμνεν διάδοχον του Αγίου Νεκταρίου, το γέρονταν Ιερώνυμον της Αίγινας, και τους έδωσαν τις εξής ευχές, τις ευγέβασα τελευταία και είπα, όταν πάω στη Δένια, επειδή εκεί γιορτάζει ο γυρεότερος των Αγίων και ο πρώτος των Ιερών Μαρτύρων, αυτά να τα μοιραστώ μαζί με τους ανθρώπους μας και τους προσκυνητές μας. Άμα κάτι μου αρέσει, έμαθα από την μακαριστή τη μάνα μου να το μοιράζομαι με τους συνανθρώπους μας. Και μου έλεγε, γιέ μου, αυτόν που σου άρεσε να το μοιράζεσαι. Εσύ μπορεί να μην το αξιοποιήσεις, να μην κάνεις χαΐρινα από αυτόν που διέβασες και σου άρεσε. Κάποιος που θα σε ακούσει εσένα θα το πάρει πιο σοβαρά και μπορεί να εργαστεί πιο σοβαρά από σένα. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου μοιράζομαι αυτόν που διέβασα. Τι είπε στις καλές μοναχές ο γέρον Ιερώνυμος, και έχει σχέση με τη ζωή των μαρτύρων και με τις δοκιμασίες της ζωής, είτε ψυχικές είτε σωματικές. Τους είπε, να προσεύχεστε και να λέτε, Κύριε μου, δόρισε μη δάκρυα μετανοίας. Κύριε μου, δόρισε μη πόθων μετανοίας. Κύριε μου, δόρισε μη έρωταν μετανοίας. Και το τέταρτον, Κύριε μου, δόρισε μη χάρη μετανοίας. Η χάρη της μετάνοιας είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά για να έρθει αυτή η παρουσία, πρέπει να προηγηθεί ο έρωτας της μετάνοιας. Να τον επιθυμούμε πολύ δυνατά. Και για να έχουμε αυτήν τη δυνατή επιθυμία της μετάνοιας, πρέπει να προηγηθεί ο πόθος. Ο πόθος είναι επιθυμία στο τετράγωνο. Διπλή επιθυμία, τριπλή επιθυμία. Όταν η επιθυμία η ωραία πολλαπλασιάζεται, γίνεται πόθος. Και το πρώτο που πρέπει να το παρακαλούμε πολύ, που το είπε ο Άγιος, Κύριε μου, δόρισε μη δάκρυα μετανοίας. Όταν έρθει ο άνθρωπος σε επίγνωση και δεν βλέπει τα λάθη του διπλανού του, αλλά τα δικά του λάθη, και πονεί αυτά και βλέπει ότι δεν διορθώνονται, τότε είναι φυσικό όταν βλέπεις μέσα σου έναν νεκρόν, θα τον κλάψεις. Εκτός κι αν είσαι θηρίο, εκτός κι αν είσαι άκαθος. Όταν βλέπεις ότι η ψυχή μου, παρόλο που πηγαίνω εσπερινούς, λειτουργίες, κοινωνώ, νηστεύω, εξομολογούμαι από καιρού εις καιρόν, δεν έχω δάκρυα, δεν κλαίω για τα χάλια μου και έχω έγνοια την κάνει μόνο ο διπλανός μου για να τον κρίνω και για να τον κατακρίνω, σημαίνει ότι η ψυχή ακόμα δεν ζωοποιήθηκε από το ζωοποιό πνεύμα. Γι' αυτό και λέμε στο πιστεύω, αύριο θα το ακούσουμε, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν. Γιατί είναι αυτό που δίνει ζωή στην καρδία μας. Και σε όλα. Και τα βράχια έχουν ζωή. Και τα δέντρα και τα πουλιά. Ποιος τους δίνει ζωή? Το πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, εμείς που νομίζουμε ότι είμαστε ζωντανοί και περπατούμε και ψάλλουμε και τραγουδούμε και χαιρόμαστε, νομίζουμε ότι είμαστε ζωντανοί.
Ζωντανός είναι ο άνθρωπος όταν έχει αυτά τα τέσσερα. Που είπε ο γέρο Ιερώνυμος της Αίγινας. Έχει δάκρυα μετανοίας, έχει πόθον μετανοίας, έχει έρωτα μετανοίας, έχει χάρη μετανοίας, παρουσία μετανοίας δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος αρχίζει και όταν έχει πόνους να χαίρεται. Σαν τον Άγιο Χαραλάμπη. Διότι βλέπει ότι οι πόνοι του σώματος καθαρίζουν τη ψυχή. Ο Θεός να μας δίδει, είτε να πονέσουμε στην καρδία μας βλέποντας τα λάθη μας και τα πάθη μας, είτε αν είμαστε τόσο σκληροκαρδί, να πονέσει το σώμα για να έρθει η ψυχή σε ζωή του Αγίου Πνεύματος. Η χάρις του Αγίου Χαραλάμπους είμαι τα πάντων ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.